Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες καλαμποκιού που τις ξεχωρίζουμε για το χρώμα των καρπών. Έτσι έχουμε λευκές, κίτρινες και κόκκινες ποικιλίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι ποικιλίες που φτιάχνουμε popcorn. Εδώ έχουμε σπόρο από καλαμπόκι για popcorn. Υπάρχουν και ποικιλίες με σπόρους που έχουν διάφορα χρώματα. Ένα άλλο κριτήριο για να ξεχωρίσουμε τις ποικιλίες είναι οι γεύσεις τους. Έτσι έχουμε γλυκές ποικιλίες. Αυτό είναι γλυκό καλαμπόκι, το οποίο γίνεται είτε βραστό είτε ψητό. Και ποικιλίες χαμηλής ανάπτυξης, οι οποίες αυτές οι ποικιλίες είναι κατάλληλες για να καλλιεργηθούν σε κλάστρα. Πώς φυτεύουμε? Φυτεύουμε τους σπόρους απευθείας στο χώμα. Από 1 μέχρι 3 σπόρους σε κάθε θέση φύτευσης και σε βάθος 4 έως 5 εκατοστών. Σε αποστάσεις 20 έως 40 εκατοστών μεταξύ των θέσεων φύτευσης και 50 έως 100 εκατοστά, δηλαδή 1 μέτρο, μεταξύ των γραμμών. Οι σπόροι μας φυτρώνουν σε 7 έως 10 ημέρες και η θερμοκρασία μας πρέπει να είναι από 15 βαθμούς και πάνω. Στη θέση φύτευσης που βάζουμε 2 με 3 σπόρους, εάν φυτρώσουν και οι 3 σπόροι, θα χρειαστεί να κάνουμε αρέωμα, θα κρατήσουμε μόνο ένα φυτό. Βέβαια κρατάμε πάντοτε το πιο εύρωστο, το πιο δυνατό. Όταν έχουμε καλαμπόκι και θέλουμε να κρατήσουμε σπόρο δικό μας, να φυτέψουμε το καλαμπόκι μας, τους σπόρους τους παίρνουμε από τη μέση. Αφήνουμε τις άκρες που οι σπόροι συνήθως έχουν στρογγυλό σχήμα, ενώ στη μέση έχουν πιο πεπλατισμένο, και στην επάνω άκρη και την κάτω άκρη τα αφήνουμε και βγάζουμε τους σπόρους που θέλουμε να φυτέψουμε από τη μέση του καλαμποκιού μας. Τώρα να πούμε για την καλλιέργεια σε γλάστρα. Διαλέγουμε γλάστρες και ζαρντινιέρες 30 εκατοστά σε πλάτος και βάθος και φυτεύουμε 2 με 3 σπόρους. Όσο για το πόντισμα, χρειάζεται τακτικό πόντισμα. Πότε συγκομίζουμε? Το καλαμπόκι μας είναι έτοιμο για συγκομιδή μετά από 2,5 με 3,5 μήνες μετά τη σπορά του. Μπορεί να καλλιεργηθεί μαζί με φασόλια, κολοκύθες, πατάτες, αγγούρια, πεπόνια και μαϊδανό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και τα λέμε πάλι σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Γεια σας!